Μου τη δίνουν οι άνθρωποι που δεν πηγαίνουν σε συναυλίες. Μου τη δίνουν που προτιμούν να μαζεύονται σε ένα μπαρ της κακιάς ώρας και να τα πίνουν στα μάτια για να κάνουν κεφάλι. Μου τη δίνουν και όλοι αυτοί που πορώνονται με μία μουσική και δεν μπορούν να δουν όλα τα υπόλοιπα. Που δεν μπορούν να κοιτάξουν παραπέρα. Γι' αυτό και εγώ θα πάω την Κυριακή στον Γκαγκάριν 205 να δω τους Έλληνες Firewind, που μεταξύ μας μπορεί να είναι και μοναδικοί που κάνουν πραγματική διεθνή καριέρα. Εκτός από τους Rotting Christ. Μου τη δίνει και Britney Spears. Αλλά πάμε να την ακούσουμε. Καλά, δεν το πιστεύω. Θα δω live τις τρεις ευχές και τους Friendly Hooligans στο Rodeo Club αυτή την Κυριακή και μετά θα πάω και στα καμαρένια μαζί τους. Πω πω, λέτε να καταφέρω να τους γνωρίσω όλους και να κάνουμε παρέα. Να γίνουμε φίλοι. Λέτε να με πάρουν μαζί τους στην περιοδία τους το χειμώνα. Λέτε να με φλερτάρει κάποιος από αυτούς και να βρω τον έρωτα της ζωής μου. Έχω φρικάρει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Βαδιάσα να πνώσει και δεν με βοηθάει και η ζώνη, καταλαβαίνετε. Θα σκάσω. Πάμε να δούμε τρεις ευχές. Φύσαξε, φύσα. Μαριάννα, τα βλέπεις, έτσι θα κάνεις. Ωρε μάνα, τι είναι τούτο, την Πέμπτη τούτο, λένε ότι θα έρθει το CL3 του Guru Jazz Upstairs. Ή upstairs, όπως εσύ λες. Να παίξει κάτι περίεργες μουσικές από Κίθε που δεν έχουμε ποτέ σπάει. Από το Άμστερνταμ, στις κάτω χώρες. Και ο μπασίστας είναι Έλληνας. Γρεκό σου λέει, από αυτό το σημείο του. Τι λες, Μανούλα μου, θα πάμ. Καλά, δεν σε σκάλω. Θα πω εδώ στα παλικάρια και τις τσοπρές να βάλουν το αγαπημένο σου από την Beyoncé. Αυτή του Jay-Z, τα ξέρεις εσύ. Τι είναι, τσοπρά. Θα μου αλλάξετε το ραντεβού για το Σάββατο. Παρασκευή βράδυ δεν πάω σε καμία σύσκεψη. Ακούς τι σου λέω. Σιωπή που θα βγάλεις γλώσσα να δέστατε. Ένα τηλέφωνο απ' έξω από το λογιστήριο, καταλαβαίνεις. Την Παρασκευή έχω να δω τους Λάιμπαξ στον Γκαγκάριν 205. Να πάνε να πνιγούν όλοι στην εταιρεία. Τι? Έχεις πάρει και εσύ εισιτήριο για τη συναυλία. Ναι, πολύ ωραία. Εσύ θα πας λοιπόν στο meeting και θα με αντικαταστήσεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα δώσεις και το δικό σου εισιτήριο για να πω στη συναυλία με το φίλο μου. Αλλιώς απολύεσαι. Μ' ακούς? Τελεία και παύλα. Πάμε να δούμε όλοι μαζί Girls Aloud και τα λέμε εντός λίγων λεπτών. Οκ, άιντε. You are a dancing queen, young and sweet, only 17. Γιατί την δίσκο πολεμήσει σαν του Σάμπα, κανείς. Έξω και η συνεισφορά μας σε μια άμπα βραδιά στο Club The Grand Dance την επόμενη Παρασκευή με καμπάνες, γκλίτερ, δισκομπόλες και φρου-φρου και αρώματα. Δικό σας. Κίνη, 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 αμά, αυτό. Γλυκούλια μου, καλά μου κοριτσάκια. Απόψε θα κάνουμε ριγκάτι με μελιτζανούλες και φρέσκια ρόκα. Ένα ελαφρύ πιάτο, όπου η φρέσκια γεύση της ντομάτας και της ρόκας αναμειγνύεται όμορφα με τη φυσική γεύση των ζυμαρικών ολικής αλέσεως. Ζεματίστε και ξεφλουδίστε τις ντομάτες. Τσουπ, 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 τσουπ. Αφαιρέστε τους σπόρους και κόψτε τις σε κύβους. Τσουπ, 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 τσουπ. Κόψτε επίσης σε κυβάκια και τσιγαρίστε τις μελιτζανούλες μαζί με το κρεμμυδάκι. Θα κλάψετε λίγο, αλλά δεν πειράζει, καθαρίζει και το ματάκι. Προσθέστε τις ντοματούλες συνεχίζοντας το σοτάρισμα για τρία λεπτά. Νοστιμίζοντας με ριγανούλα, αλατάκι και πιπεράκι. Βράστε τις ριγκάτε ολικής αλέσεως μπαρίλα σε άφωνο αλατισμένο ρεάκι μέχρι να γίνουν αλντέντε και σουρώνετε. Σοτάρετε τα σε ένα τηγάνι μαζί με τη σαλτσούλα και γαρνίρετε με την ψιλοκομμένη ρόκα. Καλή σας όρεξη, καλή μου φίλη. Και για ορεκτικό, ακούστε το καινούριο κομμάτι της Ριάννα που αρέσει και στην εγγονούλα. Ξεφύγαμε. Το θέμα είναι να ανεβαίνεις στη σκηνή για να τη γεμίζεις. Να μην χρειάζεσαι χορευτικά και δεύτερες φωνές για να κάνεις μια συναυλία. Ούτε ολόκληρη ορχήστρα παρά μόνο ένα πιάνο και ένα μικρόφωνο. Αυτό σημαίνει να είσαι ερμηνευτής, να είσαι καλλιτέχνης, να είσαι δίβα. Κάτι που δεν θα δείτε την Τετάρτη στο Club The Gun Dance, μιας και η glam rock βραδιά που ετοιμάζουν εκεί οι άνθρωποι, θα σας αναγκάσει να καταλάβετε πόσο με αγαπάτε και πόσο με έχετε ανάγκη, όπως έχετε και The Crazy Jones. Ελάτε τώρα, μην με φέρνετε σε δύσκολη θέση, ξέρετε ότι ντρέπομαι. Εγώ απλά θέλω να σας προτείνω τον gig του Boy 8B την ερχόμενη Παρασκευή στο Soul Stereo για να πω καληνύχτα. Δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο. Με βλέπει η μαμά και οι φίλες μου και η κοκκινή. Εντάξει, να φύγω τώρα. Ε, να φύγω λίγο. Να φύγω. Ωραία. Πάμε να δούμε την Ελεονόρα Ζουγανέλη και η Στέλλα δεν είναι ξανά μαζί σου σε πολύ λίγο.